Βόμβα από το ΤΑΙΠΕΘ σε σχέση με την αξιοποίηση τη τεράστια έκταση Φιλέτο του αεροδρομίου Ηρακλείου μετά τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η ανάπλαση αφορά μόνο την έκταση που καταλαμβάνει το αεροδρόμιο Ηρακλείου και όχι πέριξ αυτού. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ μικρότερη η έκταση προ αξιοποίηση και συγκεκριμένα κάτω των 2.000 στρεμάτων αντί και 3.600 στρέμματα που είχε προταθεί μέσω τεχνική έκθεση από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ο πυρήνα ε, τη ανάπλαση και το αν θέλετε. Το ακίνητο το οποίο πράγματι αποδίδεται σε νέα χρήση, ποιο είναι το ακίνητο του αεροδρομίου. Εξελίξει που προκάλεσαν αντιδράσει στη Λότζια με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, να διαμηνύει ότι ο Δήμο Ηρακλείου είναι συνειδιοκτήτη τη έκταση αυτή και ότι θα είναι συμμέτοχο στι αποφάσει που θα ληφθούν και στο πλαίσιο προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ηρακλείου. Οι όροι είναι διαφορετικοί όταν μιλάμε για μια ανάπλαση ε, που είναι λιγότεροι από 2.000 στρέμματα, σαφώς λιγότεροι από 2.000 στρέμματα, δηλαδή η κυρίως περιοχή του αεροδρομίου και διαφορετικό θα ήταν αν μιλούσαμε για μια περιοχή που προσεγγίζει τα 4.000 στρέμματα. Και να αφήσω τα υπέδα αυτά που ξέρει και από τις παραγορήσεις που κάνω, όλα αυτά στα άλλα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει αυτό να αξιοποιηθεί για το Δήμο και για τους Δημότες Ειδικά πρώτα τη Αλικαρνασσού και μετά του Ηρακλείου. Πράσινο κατοικίε από το εκμεταλλευτεί η από τόσα χρόνια τώρα τα καυσαέρια. Να δούμε μια πριμέρα από το καυσαέριο, από τη, το θόρυβο. Μακάρι να φεύγει ίδια σήμερα. Εσεί τι θέλετε να δείτε. Ότι είναι το καλύτερο για τον άνθρωπο. Μα έχουν τρελάνει να πούμε τα καυσαέρια. Αλλά να έχει, να έχει ο Δήμο λόγο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Αλέξη Καλοκαιρινό, η προσανάπλαση έκταση 3.600 στρεμάτων που είχε προταθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2021. Με τον Δήμαρχο να κάνει σαφέ ότι ο ειδικό σχεδιασμό για την έκταση προ αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου θα πρέπει να είναι συμβατό με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που ήδη εκπονείται. Η πρόταση. Προκαταρχτική πρόταση την οποία υπέβαλε ο Δήμος Ηρακλείου στο α, Υπουργείο α, στην κυβέρνηση α, απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2021. Για τα νέα δεδομένα, ο Αλέξη Καλοκαιρινό ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τι επαφέ που είχε με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ τι επόμενε μέρε θα επιδιώξει επαφέ στα αρμόδια υπουργεία. Δεν έκλεισε το ζήτημα αυτό, πρέπει να σα πω. Δεν έκλεισε, αλλά αποσαφηνίστηκε ότι η εντολή την οποία έχει το ΤΑΙΠΕΔ από την Κυβερνητική Επιτροπή είναι για την έκταση του αεροδρομίου. Το ζήτημα αυτό μας αφορά αμεσότατα όχι μόνο λόγω της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου, αλλά και από το γεγονός της ιδιοκτησίας. Συνεπώς, δεν θα γίνει κάτι για εμάς, χωρίς εμάς. Στον οραματικό σχεδιασμό για την ευρύτερη περιοχή αναφέρθηκε ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Οπωσδήποτε εκεί θα υπάρχει πολύ πράσινο. Εμείς επιδιώκουμε να έχει οικιστικό χαρακτήρα σε αρκετά μεγάλο βαθμό.